Επεισοδιακή ήταν η φετινή χρονιά για τα σχολεία λόγω κορονοϊού. Μιας και λόγω της πανδημίας, τα σχολεία έκλεισαν τον Μάρτιο και άνοιξαν ξανά την 1η Ιουνίου, για να κλείσουν ελάχιστες μέρες μετά και συγκεκριμένα την ερχόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά τις τελετές λήξης, οι κανόνες είναι αρκετά αυστηροί, με τα περισσότερα σχολεία να περιορίζουν τις όποιες τελετές λήξης της χρονιάς στην τελευταία τάξη της κάθε βαθμίδας. Οι βαθμίδες στα δημοτικά σχολεία δεν θα δοθούν μαζικά, αλλά με ραντεβού και μάλιστα σε εξωτερικούς χώρους των σχολείων. Η έναρξη σχολικού έτους 2020-2021 σε όλες τις σχολικές μονάδες και των νομοτρικάλων έχει οριστεί για την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει φέτος νωρίτερα, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι επιπλέον ημέρες για επαναλήψεις και κάλυψη τυχόν κενών που προέκυψαν από την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων εξαιτίας του κορονοϊού. Ωστόσο και πάλι δεν φαίνεται να κερδίζει το συγκεκριμένο στοίχημα, ανοίγοντας μόλις 4 ημέρες πριν το σύνηθες. Ήδη σε τοπικό επίπεδο, όπως αναφέρει, στην τηλεόραση 10, ο αναπληρωτής Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, Γιώργος Κωνσταντάκος, έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες προκειμένου η έναρξη της νέας χρονιάς να γίνει ομαλά. Όταν και ξεκίνησε και η επαναλειτουργία των σχολείων, πραγματικά είχαμε και εμείς την ίδια πορεία, πώς θα εξελιχθεί, τι προβλήματα θα έχουμε αντιμετωπίσει, τι δυσκολίες ιδιαίτερες ενδεχομένως να βρισκόμασταν αντιμέτωποι. Από ό,τι φάνηκε, δεν αντιμετωπίσαμε, τουλάχιστον στην περιοχή των Τρικάλων, ιδιαίτερα προβλήματα. Ούτε σε έλλειψη προσωπικού, ούτε σε προβλήματα με τις καθαρίστριες και με τα υλικά απολύμασης. Όλα κύλησαν λοιπόν ομαλά και όλα ολοκληρώνονται όπως δείχνουν ομαλά, χωρίς να έχουμε αναφερθεί κάτι αξιοσημείωτο. Εμείς εδώ βέβαια στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων έχουμε ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία για την επόμενη σχολική χρονιά. Έχουμε καλέσει τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετηθούν μέσα από τη διαδικασία των αποσπάσεων σε κενά λειτουργικά κενά. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε με το Συμβούλιο η πρόταση που κάνουμε προς το Υπουργείο για τα κενά μας λειτουργικά σε επίπεδο νομού σε όλες τις ειδικότητες. Και πιστεύω ότι με την έναρξη σχολικής χρονιάς, πολύ μάλλον πριν από την έναρξη σχολικής χρονιάς, θα είμαστε έτοιμοι όσον αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία. Ελπίζουμε να κυλήσει η επόμενη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μην έχουμε εκπλήξεις ή δυσάρεστα γεγονότα. Νωρίτερα τη νέα σχολική χρονιά από το χτύπημα του κουδουνιού? Ναι. Όχι πολλές μέρες νωρίτερα, στις 7 από ό,τι έχει ανακοινωθεί, 4 μέρες δηλαδή πριν από την προγραμματισμένη και κανονική έναρξη της λειτουργίας των σχολείων. Θα είμαστε έτοιμοι, πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι, αν ολοκληρωθούν βέβαια και από το Υπουργείο οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να έρθουν οι εκπαιδευτικοί για να καλύψουν τα λειτουργικά κενά που θα δημιουργηθούν, πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι.